Η σημερινή μας εκδήλωση είναι αφιερωμένη στη θαλάσσια ρήπανση με μια εξειδίκευση σε αυτό που συμβαίνει στην Κρήτη. Βρισκόμαστε για δεύτερη φορά με το πλοίο μας το Τυφώνα στην Κρήτη. Πρώτη ήταν το 2019 και ερχόμαστε για μια επαναληπτική δειγματοληψία και καθαρισμό μεγάλης κλίμακας για να δούμε τι άλλαξε στα χρόνια που μεσολάβησαν με δεδομένη και την έλευση της πανδημίας. Το πλοίο είναι ένα πλοίο 72 μέτρων, το οποίο έχει ως πρώτο στόχο την απορρίπανση σε μεγάλη κλίμακα, δηλαδή τη συλλογή απορριμμάτων από απρόσιτες ακτές. Κατά δεύτερον, την συλλογή δεδομένων. Μας χρειάζονται πολλά δεδομένα για τη θαλάσσια ρήπανση, γιατί όπως συμβαίνει με κάθε πρόβλημα, χρειάζεται να ξέρουμε το πρόβλημα σε βάθος για να μπορέσουμε να το επιλύσουμε. Και το τρίτο είναι να ευαισθητοποιήσουμε τις τοπικές κοινωνίες. Και εδώ, στο τελευταίο, βλέπουμε ότι έχουμε κάνει σημαντικά βήματα. Δηλαδή, έχει αλλάξει πάρα πολύ η άποψη του κόσμου, ο βαθμός γνώσης του κόσμου και το ενδιαφέρον του συγκριτικά με όλα αυτά. Έχουμε τα περισσότερα προβλήματα έχουμε στη Σιτία. Στα Χανιά, λοιπόν, η πρώτη μας εικόνα είναι ότι υπάρχουν καθαρότερες παραλίες από τα προηγούμενα χρόνια. Έχουμε νέα ευρήματα γιατί η πανδημία μας έφερε καινούριους ρυπαντές. Μας έφερε γάντια, μάσκες, όλα τα πλαστικά μιας χρήσης που πολλαπλασιάστηκαν ενώ είχε μπει ένα σχετικό σφραγμό σε αυτά. Αυτό που βλέπουμε γενικά στην παράκτεια ζώνη είναι αυτό που συμβαίνει στη χώρα. Είναι αυτό που κάνουμε εμείς στην παράκτεια ζώνη ως λουόμενοι, ως επισκέπτες, ως καταναλωτές. Και είναι και αυτό που δεν κάνει καλά η χώρα διαχρονικά, που είναι οι χωματερές, η κακή διαχείριση, αλλά και τα θαλάσσια ρεύματα και οι παθογένειες ενός συστήματος συνολικού. Αυτό είναι αυτό που αποτυπώνουμε εμείς στην ακτή. Δεν μετρούμε τα απόλυτα. Μετρούμε κάπως την ποιότητα των υδάτων, αλλά δεν έχουμε αυτή τη στιγμή τέτοια εικόνα. Δηλαδή, η δικιά μας δουλειά είναι να επικεντρωθούμε στα στερεά απορρίμματα που μαζεύουμε στην παράκτεια ζώνη. Η Μεσόγειος είναι μια θάλασσα στην οποία έχουμε επιβαρύνσεις από διάφορες πηγές. Άρα, πρέπει να φροντίσουμε αυτά που εμείς οι ίδιοι μπορούμε να φροντίσουμε, δηλαδή αυτό το 80% ρήπανσης που προέρχεται από χερσαίες πηγές, που είναι κάτι που μπορούμε να ελέγξουμε, δημιουργώντας υποδομές και μηχανισμούς στη στεριά, από τη μία, και από την άλλη, να γίνουμε καλύτεροι πολίτες οι ίδιοι. Δηλαδή, να αντιληφθούμε ότι και η παράκτεια ζώνη είναι κάτι που μας αφορά. Δηλαδή, όπως δεν θα ρίχναμε σκουπίδια στην αυλή του σπιτιού μας, ούτε στην πλατεία του χωριού, το ίδιο πράγμα πρέπει να συμβεί και στη θάλασσα. Αυτά είναι ένα δάσος. Αυτά είναι πράγματα που σίγουρα μπορούμε να κάνουμε εμείς, αν θέλουμε πραγματικά να γίνουμε καλύτεροι και αν πραγματικά μας ενδιαφέρει. Γιατί από προσχήματα, ξέρετε, έχουμε χορτάσει.